Πάμε τώρα στην κουβέντα μας με τον Θέμη 41. Βεβαίως. Ο οποίος θα μας μιλήσει. Καλή σου μέρα, Θέμη. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Πώς είστε? Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Θα μιλήσουμε με τον κύριο 41 για ένα θέμα το οποίο εδώ και αρκετά χρόνια έχει μπει στη ζωή μας. Mm-hmm. Το έχουμε μάθει με την λέξη την ξένη. Και πάρα πολλοί κόσμος θεωρεί ότι μέσα από την λειτουργία μιας μεγάλης επιχείρησης με την, μια μεγάλη φίρμα, ας πούμε, στην ταμπέλα επάνω, έχει και κάποια πράγματα σίγουρα. Mm-hmm. Ποια είναι αυτά, τι είναι αυτό που μας κάνει το franchise, γιατί επιλέγουμε να μπούμε σε, ξέρω εγώ, σε ένα καφέ με franchise και όχι να κάνουμε ένα δικό μας, ας πούμε, ή κάτι άλλο? Ναι, θα πρέπει να το δούμε από τις δύο όψεις. Υπάρχει η όψη του επενδυτή, ο οποίος θέλει να ανοίξει μια καινούργια επιχείρηση, οπότε επιλέγει, όπως πολύ σωστά είπατε, ένα έτοιμο brand, ένα franchise δηλαδή, όπου είναι αναγνωρίσιμο, όπου έχει διαδικασίες, όπου έχει οικονομίες κλίμακας. Νιώθει ουσιαστικά μια ασφάλεια. Ένας επενδυτής, ο οποίος θέλει να επιλέξει να δημιουργήσει μια επιχείρηση η οποία είναι franchise, δηλαδή να πάρει ένα franchise για να το ανοίξει, είναι πιο ασφαλής. Ουσιαστικά εξασφαλίζει μια θέση εργασίας. Ναι. Το ρίσκο είναι ελαχιστοποιημένο. Δεν σημαίνει βέβαια ότι κάθε franchise είναι και πετυχημένο, αλλά τουλάχιστον μειώνεις το ρίσκο, γιατί όλα έχουν δοκιμαστεί. Ναι. Το προϊόν έχει δοκιμαστεί, η μέθοδος πώλησης έχει δοκιμαστεί, το marketing έχουν δοκιμαστεί. Βέβαια κάθε σημείο και κάθε περιοχή είναι διαφορετική. Από την άλλη πλευρά όμως έχουμε επιτυχημένα ένα μοντέλο επιχειρήσεων. Οι επιχειρηματίες έχουν ένα σημείο πώληση, οι πωλήσει είναι ικανοποιημένοι με αυτό και ξαφνικά αποφασίζουν ότι ήρθε η ώρα να το κάνουν franchise. Εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα, γιατί δεν είναι μια εύκολη διαδικασία το να δημιουργήσει ένα δίκτυο καταστημάτων με τη δική σου φίρμα. Μάλιστα. Τώρα εμείς θα μιλήσουμε τώρα, ξεκινήσαμε με την δική μου την ερώτηση. Όλη αυτή η ιστορία του franchise, πρώτα απ' όλα, πώς ήρθε εδώ στην χώρα και πώς πηγαίνει? Το franchise είναι κάτι που ξεκινήσει από το εξωτερικό. Η Αμερική είναι η βασικότερη χώρα η οποία ξεκίνησε την έννοια της δικαιόχρησης. Εκεί βέβαια τα πράγματα λειτουργούν τελείως διαφορετικά από ό,τι λειτουργούν εδώ στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ο κλάδος στην Ελλάδα είναι αναπτυσσόμενος. Υπάρχουν κάποιες αλυσίδες οι οποίες σέβονται και τους επενδυτές σε αυτήν, αλλά σέβονται και τους καταναλωτές. Παρ' όλα αυτά όμως, το franchise... Έχουμε ένα μικρό θέμα με τον ήχο. Όπως άλλες χώρες, για παράδειγμα. Να το δούμε. Είναι με τη σύνδεση. Είμαστε πίσω. Ναι, ναι, σε ακούμε, σε ακούμε. Εντάξει. Ωραία. Αυτό που έλεγα είναι ότι στην Ελλάδα ο κλάδος είναι αναπτυσσόμενος. Παρ' όλα αυτά δεν υποστηρίζεται από το κράτος όσο υποστηρίζεται σε άλλες χώρες. Για παράδειγμα, δεν συμμετέχει στα ΕΣΠΑ. Αχα. Που τα ΕΣΠΑ είναι μια κινητήριο δύναμη που μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις στην ανάπτυξή τους. Με ποια δικαιολογία όμως? Δεν υπάρχει δικαιολογία, για να είμαι ειλικρινής. Συνέχεια λένε θα τα βάλω, αλλά πρέπει να τα βάζουν. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μια σύγκριση ανάμεσα στη μισθωτή εργασία και στο franchise? Μπορούμε να πούμε ότι συνδέονται ή δεν συνδέονται ή για κάποιος... Γίνεσαι υπάλληλος του... Ναι, κάπως έτσι. Του ιδιοκτήτη, ας πούμε. Υπάλληλος της μαμάς εταιρείας δεν γίνεσαι. Η δική σου επιχείρηση, ουσιαστικά όμως... Εντάξει, γιατί... ουσιαστικά όμως, αγοράζοντας ένα franchise εξασφαλίζεις μια θέση εργασίας. Γιατί ο άνθρωπος που θα ανοίξει το franchise δεν εργάζεται, οπότε αυτή θα είναι η βασική του δουλειά. Και τα χρήματα που θα βγάλει κάθε μήνα είναι περίπου όπως ένας καλός μισθός. Δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες απόλαβες συνήθως. Τώρα τον βρήκαμε και ρωτάμε. Είναι μια καλή ευκαιρία με τον Θέμιο. Κάθε φορά που κουβεντιάζουμε μαθαίνουμε πράγματα. Η ιστορία αυτή του franchising έχει συγκεκριμένους τομείς που θα μπορούσε να πει κανείς είναι ενδείκνυται να λειτουργεί σε ένα μαγαζί με franchise ή μπορεί να είναι οτιδήποτε, ξέρω εγώ? Το πιο συνηθισμένο είναι εμπορικά μαγαζιά όπου υπάρχει το εμπόρευμα, το οποίο είτε μπορεί να είναι παρακαταθήκη είτε μπορεί να το αγοράζει ο επενδυτής και να το διαθέτει με τις προδιαγραφές. Ναι. Με τις δικές του προδιαγραφές που ορίζει η μαμά εταιρεία, γιατί κόπηκε ο ήχος, το κατάλαβα.
Ακριβώς. Αλλά βέβαια βλέπουμε εμείς και φραντσάιζ σε υπηρεσίες όπως την εκπαίδευση. Κέντρα ξένων γλωσσών, μέση εκπαίδευση. Βλέπουμε και στις υπηρεσίες το franchise. Και τώρα, μια καινούργια τάση, υπάρχει το franchising με ATM bitcoins. Είναι πολύ προχωρημένο, δεν το έχω αναλύσει ακόμα. Υπάρχει. ATM bitcoins. Εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε, δεν νομίζω ότι έχουμε αναλύσει ακόμα γενικότερα το θέμα των bitcoins. Εγώ ακόμη δεν το έχω καταλάβει. Παρά το ότι έχουν προσπαθήσει να μου το εξηγήσουν. Να ρωτήσω, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το franchising είναι ένας τρόπος επένδυσης, ένας τρόπος ανάπτυξης, μπορεί να οδηγήσει σε αυτόν τον τομέα για να βγάλει τον κόσμο από την δύσκολη κατάσταση να βρίσκεται. Είναι ένας τρόπος ανάπτυξης μιας επιχείρησης που έχει ένα καλό μοντέλο. Αλλά δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Το ότι φτιάχνουν σουβλάκι και φτιάχνουν γευστικό σουβλάκι δεν σημαίνει ότι αυτό μπορεί να... ότι αυτό μπορεί να υπάρξει σε άλλα σημεία, ναι, στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, ναι, στην Λάρισα, στην Πάτρα ή σε όλη την Ελλάδα. Θέλει δουλειά, θέλει μελέτη, θέλει μοντέλα, θέλει διαδικασίες, θέλει επένδυση για να πεις ότι το σουβλάκι σου που είναι καλό και ωραίο μπορεί να πουληθεί και σε άλλες περιοχές και σε άλλα καταστήματα. Και φυσικά θα πρέπει να έχεις κάνει πριν και την έρευνα αγοράς για να δεις αν μπορεί, αν χωράει, έτσι δεν είναι, γιατί πολλές φορές δεν βλέπουμε... και να υπάρχουν επιχειρήσεις franchising και να μην πηγαίνουν όπως θα έπρεπε, γιατί υπάρχουν και κάποιες άλλες οι οποίες σέβονται περισσότερο την εντοπιότητα. Ακριβώς. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον, γιατί ελάχιστες εταιρείες σήμερα στην Ελλάδα, αυτού του επίπεδου, γιατί μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλες οι εταιρείες να ξεκινούν το δίκτυό τους είναι μικρές ή μεσαίες, δεν είναι μεγάλες, δεν μιλάμε για μεγάλα δίκτυα, δεν επενδύουν χρήματα στην έρευνα. Και ειδικά σε εμάς, στον τομέα μας, στο marketing, το πιο σημαντικό πράγμα είναι η έρευνα. Είναι αυτή που θα σου δώσει τα κατάλληλα στοιχεία και τις κατάλληλες κατευθύνσεις. Ναι. Είναι ασφάλιτο ρίσκο. Ναι. Πάντως είναι και μεγάλα τα ποσά που δεν ξέρω, τα ζητάει η μαμά εταιρεία για να κρατήσει αυτές τις προδιαγραφές. Δεν ξέρω, ακούω κατά καιρούς για διάφορα, για αλυσίδες τέτοιες, ακούω κάτι ποσά τα οποία είναι εξωπραγματικά. Που λες ότι αν τα έβαζε αυτός ο άνθρωπος σε ένα δικό του μαγαζί, 100-200.000 ευρώ, θα έφτιαχνε μια κούκλα, ένα στολίδι. Βέβαια, αυτά τα ποσά ήταν προ-κρίσης. Τώρα έχουν όλοι προσαρμοστεί, γιατί δεν υπάρχει και τόσο μεγάλο κεφάλαιο να το δώσεις ντούκου στην αρχή. Έχουν προσαρμοστεί, οπότε βρίσκεις επιχειρηματικές λύσεις franchise και με 30 χιλιάρικα και με 20 χιλιάρικα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Πρέπει να σκεφτείς ότι χρειάζεσαι άλλα τόσα για τους πρώτους μήνες λειτουργίας. Δεν σημαίνει ότι με το που βάζεις το κλειδί στην πόρτα και ανοίγει, έρχεται ο τζίρος και όλα είναι τέλεια. Φυσικά, φυσικά. Και έχουν ποσοστά, παίρνουν ποσοστό από το... Πρέπει να σκεφτείς και αυτά, γιατί μπορεί να έχεις... Μάλιστα. Επιλέγει ο Έλληνας τη λύση του franchise. Ναι, υπάρχουν πολλά μοντέλα. Σίγουρα τον ενδιαφέρει. Και πού το βλέπουμε αυτό, επειδή γίνεται η ετήσια έκθεση franchise κάθε χρόνο, η φετινή που έγινε στη Θεσσαλονίκη, πριν από 20 μέρες νομίζω, προσέλκυσε αρκετό κόσμο, περισσότερο τα προηγούμενα χρόνια. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στην αντίστοιχη έκθεση στην Αθήνα τον Μάρτιο νομίζω είναι, όπου νομίζω ότι και εκεί θα προσελκύσει αρκετό κόσμο. Λοιπόν, περισσότερα για το franchising θα δούμε την Κυριακή στις 6.30 ώρα με το Θέμη 41 εδώ στην τηλεόραση 2. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θέμη. Πάντα μαθαίνουμε πράγματα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα.